Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7 για να σχολιάσουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων μεσοβδόμαδα, την ήττα του Ολυμπιακού από τη Manchester City στο Καραϊσκάκης και τις ήττες που γνώρισαν χθες τόσο ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία κόντρα στην Eindhoven, όσο και η ΑΕΚ, μια ήττα σοκ από την Ζόρια εντός έδρας που δυσχεραίνουν πολύ το έργο των δύο δικεφάλων για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Βέβαια, είδηση της εβδομάδος δεν είναι άλλη από τον θάνατο του Diego Armando Maradona. Θυμίζω στην εκπομπή της Τετάρτης ζωντανά στο Sports Score Record μαζί με τον Κωστή Ραπτόπουλο έγινε γνωστή η τραγική αυτή είδηση και την σχολιάσαμε, αλλά σήμερα, όπως είναι λογικό, θα δούμε και κάποια βίντεο που θα αφορούν στην ζωή, αλλά το έργο του Diego Armando Maradona. Κωστή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν περίμενα τέτοια λατρεία. Περίμενα οπωσδήποτε μεγάλη στεναχώρια στην Αργεντινή, στην Νάπολη κτλ. Αλλά διέκρινα ότι, ας πούμε, αν πέθαινε ο Μέση στα 60 ή ο Πελέ στα 80, όταν πέθανε ο Κρόεφ στα 69, ούτε το 1/10 αυτό που έχουμε δει με τον Μαραντόνα δεν υπάρχει. Και να φανταστείς, Κωστή, ότι ζούμε και σε εποχές πανδημίας, έτσι. Εάν ναι, δεν υπήρχε ο COVID, ό,τι είδες και ό,τι είδαμε θα ήταν επί 100. Λοιπόν, ναι, που σημαίνει ότι εδώ ο Μαραντόνα, με την όποια αξία του ποδοσφαιρική, μπορεί άλλος να λέει ότι ο Πελέ είναι καλύτερος ή να λέει ότι ο Μέση είναι καλύτερος. Ότι αυτή η αγάπη, η λατρεία, δεν έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό κομμάτι μόνο. Μη σου πω ότι το ποδοσφαιρικό κομμάτι είναι ένα 30%. Το υπόλοιπο 70% έχω την εντύπωση ότι έχει να κάνει με την αγάπη του κόσμου, με την ταύτιση του κόσμου με τον Μαραντόνα για το κοινωνικό του κομμάτι. Για το άλλο κομμάτι, όχι το ποδοσφαιρικό. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Πιστεύω ότι είναι 95% το ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο ενώνει. Κοίτα τώρα τη φωτογραφία που κλαίνει αγκαλιασμένη ο παδί της River Plate και της Boca Junior. Σαν να λέμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έτσι, σαν να λέμε Ρέιτζερ Σέλτικ. Αυτό δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Να δεις δύο αντίθετα στρατόπεδα σε κοινό πόνο, ας πούμε. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος στον κόσμο. Μα κοινός παρονομαστής είναι η μπάλα. Είναι αυτά που είδανε από τον Μαραντόνα στην Εθνική Αργεντινής. Γιατί... Εκτός από τους Άγγλους, οι οποίοι κρατάνε μια άλλη στάση. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Ναι. Είναι χαρακτηριστική η ατάκα του Σίλτον και η απάντηση του Πολυγκασκό. Ενώ εδώ βλέπουμε το χέρι του Θεού, προημιτελικός του Μουντιάλ στο Μεξικό. Και εδώ βλέπουμε τη δήλωση που έκανε ο Πίτερ Σίλτον, ο οποίος λίγες ώρες αφού έγινε γνωστός αθάνατος του Diego Maradona, είχε να θυμηθεί μόνο το χέρι του Θεού. Δεν νομίζω να στεναχωρέθηκε ο Σίλτον. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη, σε καμία περίπτωση δεν παραδέχτηκε ότι εξαπάτησε και πως θα ήθελε να ζητήσει συγγνώμη. Ανταυτού χρησιμοποίησε τη φράση «το χέρι του Θεού». Δεν ήταν δίκαιο, αλλά λυπάμαι που μαθαίνω για το θάνατό του σε τόσο μικρή ηλικία. Και ήρθε μια πληρωμένη απάντηση από έναν συμπαίκτη στην Εθνική Αγγλία, του Πίτερ Σίλτον, του Πολ Γκασκόιν. Ο Μαραντόν ήταν είδωλο, αλλά πώς έγινε διάσημος ο Σίλτον? Σίλτον, αυτό το γκολ είναι που σε έκανε γνωστό. Και μάλιστα αυτή η ατάκα του Γκασκόιν έπαιξε σε ζωντανή εκπομπή. Θύχτηκε ο Πίτερ Σίλτον, είπε ότι έπαιξα 20 χρόνια μπάλα μετά καλά από το χέρι του Θεού. Αλλά εν πάση περιπτώσει, καλά υπόσχεσαι. Με έκλεψε στο πρωτάθλημα με το χέρι. Καλά υπόσχεσαι. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Τώρα η κουβέντα για το Μαραντόνα είναι ότι εγώ κρατάω και το άλλο το κομμάτι. Δηλαδή το κοινωνικό του προφίλ. Αν εξαιρέσει τις ουσίες οι οποίες κακό κάναν μόνο αυτό, το υπόλοιπο κομμάτι νομίζω ότι ό,τι έχει πει ο Μαραντόνα ταυτίζει πολλούς από εμάς. Ναι. Ταυτιζόμαστε όλοι από αυτά που έχει πει.
Δηλαδή, πολλοί θέλουν να πούν τον Πάπα αυτό που του είπε ο Μαραντόνα, ένα μικρό παράδειγμα. Ή στην Κίνα, στην Ιαπωνία, να απαντήσει με αυτόν τον τρόπο στους Ιάπωνες. Είχε φοβερή ατάκα ο Μαραντόνα, κακώς δεν ήταν στην τηλεόραση, σε αναλύσεις, σε τέτοια. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Βέβαια, δεν ήθελε ο ίδιος να το κάνει. Γιατί ο δικός του χαρακτήρας ήταν και ιδιαίτερος. Ναι, αντισυμβατικός. Ναι. Και εδώ βλέπουμε και τα στιγμιότυπα και με τον Φιντέλ Κάστρο, τον πρώην ηγέτη της Κούβας, είχαν πολύ καλές σχέσεις και με άλλους πολιτικούς ηγέτες χωρών από την Λατινική Κεντρική Αμερική, τον Τσάβες κλπ. Ναι. Ο Μαραντόνα, αν δεν είχε τις ουσίες, θα μας έδινε και άλλα πράγματα. Mm-hmm. Και άλλη διάρκεια. Και άλλα γκολ. Και άλλες περίτεχνες ενέργειες. Κράτησε πίσω αυτό το πράγμα. Δεν ήταν ποτέ αθλητής. Επίσης, μπορώ να πω για τον Μαραντόνα ότι έπαιξε σε μια περίοδο όπου τα φάουλ, τα σκληρά, το ξύλο που τρώγανε οι μεγάλοι παιχταράδες ήταν απίστευτο. Σήμερα, αν έπαιζε ο Μαραντόνα, για παράδειγμα, το που ακουμπάς τον άλλον έχει κίτρινη κάρτα, νομίζω θα είχαμε άλλα πράγματα. Εδώ βλέπουμε μια χαρακτηριστική φωτογραφία, η οποία βέβαια είναι κολλάζ, αλλά επειδή μια εικόνα αξίζει όσες χίλιες λέξεις, βλέπουμε τον Πελέ να σκύβει στον τάφο του Μαραντόνα και να αφήνει λουλούδια. Επαναλαμβάνω, δεν είναι υπαρκτή αυτή η φωτογραφία, ναι. Δεν έχει συμβεί στα αλήθεια, λόγω COVID. Αλλά εδώ έχουμε και τη δήλωση του Πελέ. Σήμερα εγώ έχασα έναν καλό φίλο και ο κόσμος έχασε έναν θρύλο. Ελπίζω πως μια μέρα θα παίξουμε μαζί μπάλα στον ουρανό. Για τον 80χρονο πλάς Πελέ. Ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία χρόνια, δεν του άξιζε αυτό. Να μπαίνει σε κλινικές, να βγαίνει από τοξινώσεις και τα λοιπά. Θα μπορούσε η ζωή του να είναι πολύ πιο ποιοτική. Mm-hmm. Παρά το ταρακώδης περιεχόμενο. Λοιπόν, δηλαδή πρέπει να περάσουμε και ένα μήνυμα στους πιτσιρικάδες που μας ακούν να κρατήσουν το καλό κομμάτι του Μαραντόνα, το κακό να το αφήσουν. Γιατί είναι μεγάλη επιρροή ακόμα και τώρα σε νέους ανθρώπους, πιτσιρικάδες κτλ. Δεν είχα την ευκαιρία να δω παιδιά στον δρόμο, στο Facebook κλειδωμένοι μέσα. Πολλοί ακροατές, τηλεθεατές, 18, 17, 15, 20 χρονών, συμπαθητές Ευγενούλας, πιο μεγάλα παιδιά. Ναι, όλοι αυτοί δεν τον έχουν ζήσει. Δεν τον έχουν δει, αλλά τον έχουν ακούσει, τον έχουν μάθει και σίγουρα δεν μπορούν να τον αγαπήσουν όπως εμείς, ας πούμε, να τον ζήσουμε. Mm-hmm. Όμως ένα κομμάτι νομίζω ακολουθεί και είναι συγκεκριμένες 4-5 περιπτώσεις 17-18 χρονών, οι οποίες συμπάσχουμε με τους πατεράδες μας, τους μίλησαν οι μπαμπάδες. Ναι, έτσι δημιουργούνται οι μύθοι. Εδώ βλέπουμε έτσι φωτογραφία με τον Νεϊμάρ σε πολύ μικρή ηλικία, με τον Μαραντόνα. Πάντως, γενικά, μου κάνει εντύπωση, είδα και εποστάρισμα Ελλήνων ποδοσφαιριστών, όπως του πρώην αρχηγού της Εθνικής μας, του Γιώργου Καραγκούνη, που ήταν σε ένα τετ-α-τετ με τον Μαραντόνα. Γενικά, ο Μαραντόνα ήταν πολύ απλός και πολύ, ας το πω έτσι, ανοιχτός. Αυτό ακριβώς. Δεν είχε... Εγώ τον Μαραντόνα τον αγαπούσα γιατί δεν είχε αυτό που δεν μ' αρέσει στον άνθρωπο γενικά. Δεν είχε το σταριλίκι. Δεν είχε το σταριλίκι. Αφακαντενισμό. Ναι. Δηλαδή, βλέπει σήμερα δύο φίλους σου, τρεις φίλους σου και έχει μια επιχείρηση ο ένας. Σε κοιτάει, έχεις πιο λίγα λεφτά. Σε κοιτάει με ύφος υποτιμητικό, να πούμε, και τέτοια. Είναι και ένα τάδωνες. Δηλαδή, άμα είσαι ο Μαραντόνα, ο Πελέ, αυτό τι έπρεπε να ο Ρονάλντο Μέση. Mm-hmm. Έχει κάτι τέτοιος. Πας στην τράπεζα να πληρώσεις, τραπεζικός υπάλληλος γυναίκα. Μιλφ 45-47 χρονών. Το φουλάρι αυτό κτλ. Παρακαλώ, ένα ύφος, Γιάννη. Δηλαδή 48.000 καρδιναλίων. Το Μαραντόνα γι' αυτό το γουσταράει. Ναι. Πέρα από το κομμάτι το ποδοσφαιρικό. Δεν είχε αφακαντενισμό, δεν είχε συνοπισμό. Ήτανε και ακομπλεξάριστος, έτσι. Ναι. Αυτό. Και τα πάθη του θα μπορούσε, ας πούμε, να τα κρύβει
να μην το φανεί αυτό. Είπε, ναι ρε, παίρνω ναρκωτικά, έχω αυτές τις ουσίες. Ήταν εξωστρεφής, μοιραζότανε την όλη ιστορία. Διαβάζω και μαθαίνω ότι η οικογένεια και ο δικηγόρος έχουν κάνει μηνύσεις εισαγωγές για κακή περίθαλψη. Δεν ξέρω αν έχεις πει, αν έχεις διαβάσει. Ναι, τα έχω διαβάσει τώρα στον απόϊχο και αφού κάτσει, όταν κάτσει η σκόνη από όλο αυτό, θα δούμε και θα διαβάσουμε πολλά απορία της άτακτης ζωής που είχε ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Πάμε στο σημείο αυτό να δούμε ένα βίντεο για να κλείσουμε την ενότητα στον Ντιέγκο. Άλλωστε μπορούμε να κάνουμε εκπομπές και εκπομπές για τον Μαραντόνα, αλλά και η επικαιρότητα επιτάσσει και άλλα πράγματα. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα βίντεο που αφορά στο λαϊκό προσκύνημα που έγινε τις προηγούμενες ημέρες από πλήθος κόσμου, αλλά και την κηδεία του μεγάλου Ντιέγκο στην Αργεντινή. Δάκρυσε και ο ουρανός στο τελευταίο αντίο προς τιμήν του θεού του ποδοσφαίρου, του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, που στα 60 του χρόνια προχώρησε από το μάταιο τούτο κόσμο και η απώλειά του κάνει τον χώρο του βασιλιά των αθλημάτων σαφέστατα πιο φτωχό. Ένας θάνατος που είναι τόσο πομπόδης και κοφαντικός όσο ήταν ο Ντιεγκίτο μέσα στο γήπεδο. Και δεν είναι μόνο στην Αργεντινή ή την πόλη της Νάπολη, της οποίας ο Ντιέγκο σαν μάγος άλλαξε την ποδοσφαιρική και όχι μόνο η ιστορία της, αλλά γενικά, όπως σωστά γράφει η καταλανική σπορτ στον τίτλο της, πρόκειται για ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό πένθος, διότι δεν έφυγε απλά ο πρώτος, αλλά ο μέγιστος όλων. Και αν στη γνωστή ταινία η Μαντόνα τραγούδησε το «Don't cry for me Argentina», σε μια παράφραση του τίτλου αυτού, η El Mundo Deportivo σωστά αναφέρει «Κλάψε για μένα Αργεντινή». Βεβαίως, όλος ο παγκόσμιος τύπος υποκλήθηκε στο μεγαλείο, αλλά και τον θάνατο αυτού του πραγματικά πολύ μεγάλου ποδοσφαιριστή. Από την Ιταλία, Γκαζέτα και Corriere dello Sport, η γαλλική L'Equipe, οι ισπανικές εφημερίδες, Sport, As, αλλά και όλος ο παγκόσμιος τύπος έχει βυθιστεί στο πένθος αφιερώνοντας πηχαίους τίτλους για έναν πραγματικά μεγάλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ούτε ο κορονοϊός, ούτε η πανδημία, ούτε τίποτα άλλο δεν θα μπορούσε να σταματήσει τον κόσμο που θέλησε να συνοδεύσει στην τελευταία του κατοικία, τον P5 Oro. Ουσιαστικά, συνετελέστη μια μικρή επανάσταση, καθώς η αστυνομία, για να αποφύγει τον συνωστισμό, αναγκάστηκε να λάβει μέτρα και ο κόσμος εξεμάνει. Από εκεί ψηλά, δίπλα στον Θεό, ο Ντιέγκο θα παρακολουθούσε έχοντας το αγαπημένο του πουρο παρέα με τους άλλους δύο ανθρώπους. Με διαφορά κάποιων χρόνων, αλλά την ίδια ημερομηνία, έφυγαν από το μάτι του τον κόσμο τον George Best και τον Φιντελ Κάστρο. Με την ομάδα της Νάπολη να ατιμά με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο τον Ντιέγκο Μαραντόνα, με τους παίκτες στο τελευταίο παιχνίδι του Europa League να φορούν όλοι τη φανέλα με το νούμερο 10. Και τον Τζενάρο Γκατούζο να τονίζει χαρακτηριστικά πως ο Ντιέγκο ήταν ακόμα πιο μεγάλος και από τον Σαν Τζενάρο, τον πολιούχο της πόλης της Νάπολη. Το σίγουρο είναι ότι η απώλεια του Ντιέγκο θα συνεχίζει να αναφέρεται σε όλο πραγματικά το εύρος της, διότι ο Ντιέγκο ήταν πραγματικά ο μεγαλύτερος όλων. Ήταν ο θεός του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς να σχολιάσουμε. Πάντως, Γιάννη, να τελειώσουμε λίγο και με τα άλλα θέματα του Μαραντόνα. Φαίνεται ότι δεν το περίμενε. Δεν ήταν έτοιμος να φύγει, δεν το πίστευε. Και αυτό γιατί δεν ξέρω πόσα παιδιά έχει. Έχουν πλακωθεί τώρα στην περιουσία και δεν την τακτοποίησε. Και θα έχει θέμα. Ξέρεις τώρα, έχει μεγάλη περιουσία. Παιδιά από διάφορες γυναίκες, δεν ξέρω πόσα είχε. Δεν έχει τακτοποίηση. Άρα σημαίνει ότι όταν καταλάβω εγώ, ας πούμε, έχω λεφτά, ακίνητα και παιδιά, ή κάποια στιγμή, άμα έρθουμε, καταλάβω ότι κάτι δεν πάει καλά, λογικό είναι να φτάσω σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν το περίμενε. Μα πώς να το περιμένει έχοντας αυτόν τον χαρακτήρα? Νόμιζε ότι μπορεί να κερδίσει και τον θάνατο, να τον τριπλάρει και τον χάρο που λέμε. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε ποτέ να το... Ήτανε πολύ αισιόδοξος άνθρωπος. Είχε μια αισιοδοξία, μια, ας πούμε, από τους ανθρώπους που παίρνεις και θετική ενέργεια. Πέρα από την μπάλα, εγώ θα σου πω φυσιογνωμικά. Όταν το βλέπεις, μιλάς μαζί του, συναναστρέφεσαι, τον βλέπεις στην τηλεόραση. Πέρα από ότι είναι τύπος πάρα πολύ ενδιαφέρον και πλήν του ποδοσφαίρου, αλλά σου έχει μια θετική ενέργεια. Ναι. Είχε μια λάμψη, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Πώς λες, ο ηθοποιός τον θέλει ο φακός. Γιατί αυτός να είναι και οι άλλοι, βουλιουκλάκι, γιατί οι άλλες όχι. Τι μη θέλει ο φακός. Ναι,
και το Μαραντόνα τον ήθελε. Γεννήθηκε στάρ. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και πέρα από το ποδοσφαιρικό κομμάτι είχε μια μεγάλη προσωπικότητα. Ναι, έλαμπε. Πέντε παιδιά έχει κοστεί. Προβλέπω με τα θάνατο να γίνονται 10 τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε τώρα στο αγωνιστικό. Θα ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ. Χαρακτήρισα και στο ραδιόφωνο ως αυτοκτονία την εξέλιξη του τελικού σκορ. Πήρα τηλέφωνο λίγο αργά. Κοίταξε. Εγώ το μάτς το βλέπω ακόμα και τώρα στο σπορ. Δεν το είδα, πήγα στο γιατρό εχθές. Για το γόνατό μου μάζεψε λίγο νεράκι η επιγονατίδα. Ναι. Και μετά τις 4 στο Sport 2 του είχε επανάληψη. Mm-hmm. Και έχω τις συνθέσεις και βλέπω και έχω δει. Τώρα έχω φτάσει στο 75. Είδα αυτά που ήθελα να δω. Πρόσεξε τώρα να δεις. Τον κατηγορούν τον προπονητή και για πρωτοσέλιδα αθηναϊκών εφημερίδων. Δεν θυμάμαι αν ήταν Sport Time ή Sport Day, να με συγχωρεί. 3-5-2 με 3 στόπερ με αυτή την ομάδα. Εγώ θα το πάω και πιο μακριά, βλέποντας το παιχνίδι σε επανάληψη. Δεν το έπαιξε και καλά το 3-5. Δηλαδή, κάποια στιγμή, ας πούμε, βλέπω τον Μπακάκη στο 42 να κάνει μια σέντρα. Μισό λεπτό, γιατί τώρα το έπιασα που είπες 3-5-2. Λέμε για ΠΑΟΚ. Λέμε για, γιατί έλεγε για, γιατί προσπαθούσα να σκεφτώ πώς έπαιξε 3-5-2 ο Γκαρσία. Ναι. Ναι. Α, ξεκινάμε ΠΑΟΚ. Πάμε με ΠΑΟΚ, ναι. Πάμε ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Γκαρσία στείνει την ομάδα για άλλο ένα μάτς στραβά. Και προσπαθεί μετά να γυρίσει την κατάσταση. Τη γύρισε μια, τη γύρισε δυο. Αυτό στην μπάλα δεν γίνεται συνέχεια. Δηλαδή, παίζει με την Αϊντχόβεν εκεί. Έχει να διαχειριστεί την τετράδα του στην άμυνα. Να τα ξεκινήσω από την άμυνα. Χαλάει το Βαρέλα με τον Κρέσπο στα στόπερ. Έχει τον Ουαγγέ έξω, τον Ροντρίγκο μέσα. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Μπορεί να βάλει Ουαγγέ αριστερά, Ροντρίγκο δεξιά, όπως το τελείωσε. Δεν το κάνει. Μπορεί να βάλει Μιχαηλίδη αριστερά, Κρέσπο, Βαρέλα, Ροντρίγκο ή Ουαγγέ δεξιά. Δεν το κάνει. Ο Κρέσπος σαν αριστερό μπακ και ο πιο αδαής πάνω στο ποδόσφαιρο βλέπει ότι το πρόβλημα είναι εκεί. Δεν το αλλάζει. Φτάνει στο 86, δηλαδή πριν βγει η ψυχή. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο Τζόλακ στην κορυφή της επίθεσης. Δηλαδή, εγώ έχω μια ομάδα η οποία παίζει το 4-2-2-2. Τι είναι αυτό εδώ? Είναι αυτό που παίζει τα Γιάννενα, είναι αυτό που παίζει ο Σιμεώνε, είναι αυτό που παίζουν η Βέρεια, παράδειγμα λέω. Είναι αυτό που παίζουν οι ομάδες που δεν παίζουν με εξτρέμ και έχουν το στυλ του 4-4-2 με τα οχτάρια. Τι κάνει αυτός? Αυτός τρώει με τους 4 κοντινούς στα χαφ, τους 3 του ΠΑΟ, τους διαλύει μετά το 0-2. Μετά το 0-2. Ο Τσιγάρας σαν εξάρι δεν πιάνει. Mm-hmm. Παθαίνω ότι το παιδί είναι 8-10. Άρα δεν έχεις εξάρι να κρατήσεις μια ομάδα με ταχυδυναμικούς τεχνίτες, 4 χαφ που σου κάνουν πλεονέκτημα. Έχεις λοιπόν μια ομάδα η οποία θα σου βγάλει τους δύο μπακ της πολύ ψηλά, γιατί δεν έχει εξτρέμ και αναγκάζεται να βάλει τον Ντάμβρις και τον Μάξ που είναι πολύ καλοί στις πλευρές πολύ ψηλά, και εσύ έχοντας αυτό το ρίσκο του απέναντι που βάζει τον Τζόλακ να μου κάνει αντεπίθεση ή να μου στήσει μια επίθεση που θα μου τη χαλάσει σίγουρα. Δηλαδή η τριάδα του χαλάει με τον Τζόλακ. Κωστή, το ερώτημα είναι το εξής. Εγώ προσυπογράφω ως αλές, δηλαδή βλέποντας την εντεκάδα. Γιατί τον Κρέσπο αριστερό μπακ, γιατί το Τσιγκάρα που δεν έχει και πολλές συμμετοχές στο παιδί το ρίχνει στα βαθιά σε ευρωπαϊκό μάτι στην Ολλανδία ως εξάρι, γιατί τον Τσόλακ και όχι τον Σφιντέρσκι στην επίθεση. Ωστόσο, παρόλες αυτές τις ανορθογραφίες που είδαμε από τον Πάμπλο Γκαρσία, προηγήσε με 0-2 και στο τέλος χάνεις 3-2, που σημαίνει ότι δεν είχες τα αντανακλαστικά από τον πάγκο
να το παλέψει στο μάτς, ενώ ήταν σε εξέλιξη. Εδώ τώρα εμείς μιλάμε για τις εμπνεύσεις οι οποίες αποδείχθηκαν ατυχείς με βάση το τελικό αποτέλεσμα που είχε κατεβάσει στο συγκεκριμένη εντεκάδα. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνει περισσότερη κουβέντα στο γιατί δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του από τον Πάγκο και να αντιδράσει με αποτέλεσμα να έρθει αυτή η ανατροπή. Πολλά μπορούσε να κάνει. Μπορούσε να παίξει με τρεις στόπερ μετά το 1-2. Μπορούσε να βγάλει τον Κρέσπο όταν δημιουργήθηκαν όλες αυτές οι καταστάσεις από τον Τραμπ, πώς το λένε, τον Πάγκο, ο οποίος χτυπούσε εκεί. Ο Τσιγκάρας δεν ντούμπλαρε ποτέ και είχε και μια λεπτομέρεια τα στόπερ. Όσες φορές έχει παίξει ο Βαρέλα αριστερό στόπερ, δεν έχει καθόλου καλό αριστερό πόδι, δεν μπορούσε ποτέ να έχει καλύψεις πλάγιες. Και δημιουργήθηκαν ρήγματα πάρα πολλά στην τριάδα Κρέσπο, Βαρέλα, Τσιγκάρα. Mm-hmm. Ο Σβάμπ δεν ήρθε ποτέ να μαρκάρει, γι' αυτό δεν έφαγε την κίτρινη κάρτα που φάγαν όλοι οι υπόλοιποι χαφ. Βλέπε Αυγούστο όταν πήγε αλλαγή, βλέπε Τσιγκάρα, βλέπε Καντουρί. Εντάξει. Και τολμώ να πω ότι σε αυτό το σκηνικό, ο ΠΑΟΚ αυτοκτόνησε έχοντας το 1-2 στο ημίχρονο, σκεπτόμενος το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου αγώνα στην Τούμπα, μου βάζει το σφιντεύσι στο 68. Δημιουργώντας μια κατάσταση αποπληκτική στο χώρο του κέντρου. Ο ΠΑΟΚ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στον άξονα με τους 4 εναντίον των 3. Και το άλλο, όταν έχεις μια τέτοια ομάδα, δεν μπορείς να έχεις τον Ζίβκοβιτς και τον Τζιόλι μακριά στα εξτρέμ, στα 35 μέτρα, και όταν αμήνεσαι, τους λες, τους δίνεις εντολή. Το ποδόσφαιρο το λέει αυτό, οι προπονητές το λένε αυτό, να έρθουν πολύ πιο κοντά, αυτό το ποδόσφαιρο που το παίζουν από τον άξονα αυτοί, και βγάζουν τα μπακ από ψηλά. Θα πρέπει τα άκρα σου να είναι πάρα πολύ καλά στο αμυντικό κομμάτι, το οποίο δεν ήταν ποτέ, ιδιαίτερα από την πλευρά του Τζόλι. Ο Τζόλις μπορεί να γράφεται με χρυσά γράμματα στο κομμάτι του σκόρερ, γιατί ο άνθρωπος έχει το ένστικτο από το εξτρέμ και τη ρέντα αν θέλεις και την καλή τοποθέτηση αν θέλεις. Όταν χανόταν η μπάλα, ποτέ δεν έκανε τις άμυνες που επιτρεπότανε μέσα σε αυτό το παιχνίδι να γίνουν, έχοντας μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι το αμυντικό, ακόμα και όταν ο ΠΑΟΚ ήταν οργανωμένο στην άμυνα. Το γκολ του τρώει το πρώτο, σε οργανωμένη άμυνα. Έχει δει τετράδα, αν τη δεις από πίσω, στα 20 μέτρα, 22 μέτρα, το Τζόλις με τον Ζιβκοβίτς είναι μακριά. Ναι. Δηλαδή, τρώω τον γκολ στο 0-2, το 1-2, όντως οργανωμένο στην άμυνα μου, με διάταξη πάρα πολύ αραιή. Το έχω δει, το έχω μελετήσει, το έχω βάλει στο βίντεο και μετρούσα τα μέτρα της τετράδας. Πάμε να δούμε και κάποιες έτσι φάσεις που έχουμε απομονώσει κι εμείς. Είναι η φάση του 0-2 που σκοράρει ο Τζόλις σε έναν ωραίο συνδυασμό με τον Σβάμπ, για να απομονώσουμε στην παρούσα φάση και το επιθετικό κομμάτι. Κατόπιν θα δούμε τη μείωση του σκορ. Εδώ έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι και η παλιά. Πάτησε ο Σβάμπ, ο Μπακ έκανε το overlap. Είναι 6 παίκτες μέσα στην περιοχή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8. 6, 1, 2, 8. Ναι, απλά... Θα πάω σε ένα αγωνιστικό τετράγωνο στην προπόνηση 6, 1, 2, 8. Ότι ο Πάκ το κάνει καλά, πατάει ο Χαφ καλά. Ο εξτρέμ έχει γυρίσει στα φορ, εδώ που το βλέπω στην οθόνη μου. Ο Μπάκε κάνει το overlap. Είναι πάρα πολύ καλή διάταξη. Και ο Τζόλακ, βέβαια, ο οποίος είναι στο κέντρο της, εκεί που πρέπει να είναι, με τον στόπερ τον μαύρο, mm-hmm. να τον έχει πλάτη. Και να, εντάξει, απλά είναι πολύ καλό. Οι τέσσερις παίκτες της Αιτχόβεν δεν ξέρουν τι μαρκάρουν. Λοιπόν, ναι, καλά. Γνωστό το Ολλανδικό, mm-hmm. η Ολλανδική φιλοσοφία, ότι έχουμε μια ζώνη, δεν πάμε σε ειδικές αναφορές πώς θα πιάσουμε τον παίκτη. Η ζώνη πολλές φορές χαλάει, γι' αυτό μπαίνουν και πάρα πολλά γκολ εκεί. Πάμε να δούμε το 1-2 από τον Γκάκπο, την μείωση του σκορ αρχικά από την Αιτχόβεν, που γίνεται ουσιαστικά στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ, γιατί βλέπουμε ότι και τα δύο στόπερ εκεί
Μακριά. Είναι μακριά και ανενεργά. Ανενεργά. Το 3-2 φώναζε ο Ζίβκοβιτς, θα γίνει από τον Μάλεν, παίρνοντας το rebound από μια ασθενή απέκρουση. Κατηγορήθηκε πάρα πολύ και αυτό το γκολ ο Ζίβκοβιτς από τη μερίδα του τύπου. Δηλαδή σε χοντρό κομμάτι. Ναι, αλλά βλέπουμε εδώ, Κώστα, πως ενώ έχει ο ΠΑΟΚ πολλούς παίκτες μέσα στη μικρή περιοχή, δεν πάει κανείς να καλύψει μία πιθανή ασθενή απέκρουση αυτό από τον Ζίβκοβιτς. Έτσι, οπότε εγώ πιστεύω ότι είναι πιο πολύ η αδράνεια της άμυνας παρά... Εντάξει, ο τερματοφύλακας. Προφανώς εκεί ο τερματοφύλακας θα πρέπει να την διώξει την μπάλα προς το πλάι, αλλά συμβαίνει να φεύγει και πάλι μπροστά η μπάλα σε πολλές των περιπτώσεων. Βέβαια, πιο πολύ κουβέντα, δεν ξέρω να το βρούμε στην πορεία, έχει το γκολ που ακυρώθηκε στην Αϊτχόβεν με σκόρερ τον Μάλεν, που θύμισε πολύ το ντέρμπι των Ενίων στο Καρεσκάκι με τον γκολ του Κατσουράνη, και έχει σηκωθεί πολύ κουβέντα πώς γίνεται σχεδόν σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να υπάρχει VAR και να μην έχουμε VAR σε μια διοργάνωση, δηλαδή, όπως είναι το Europa League. Στο Λαμία Πανιώνιος έχει VAR, ναι. Στο Λαμία, συγγνώμη, Ατρόμητος. Στο Αστέρας Τρίπολης Λαμία έχει VAR και δεν έχει στο Eindhoven Pau. Ναι. Και που εκεί ο επόπτης είναι για γέλια, είναι για γέλια, γιατί έχει μπερδευτεί. Υπάρχει ένας παίκτης offside που δεν συμμετέχει στη φάση. Πιθανολογώ έχει πάει το μάτι του εκεί. Έχει κολλήσει το μυαλό του, έχει αφαιρεθεί. Και έχει χάσει τη φάση. Έτσι. Ναι. Και έχει χάσει τη φάση. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Άλλη λογική εξήγηση. Mm-hmm. Ή στημένος θα είσαι, που δεν νομίζω να είναι στημένος. Τι στημένος. Εντάξει. Γιατί δεν μιλάμε για Ελλάδα. Ναι, ναι. Ή έχεις δημιουργήσει μια κατάσταση, να πούμε, στο μυαλό σου. Είναι άλλος offside, δεν συμμετέχει, κάθεται. Έχεις πάει το μάτι σου εκεί. Θυμάσαι την κόμενα κάτι. 2 δευτερόλεπτα να ξεχαστείς. Τελείωσε. Πάει. Λοιπόν. Πάμε εμείς τώρα να δούμε σε βίντεο τον απόϊχο της ήττας του ΠΑΟΚ σε ένα μικρό διαμεστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να σχολιάσουμε την ήττα σοκ της ΑΕΚ από την Ζόρια αλλά και την ήττα του Ολυμπιακού από την Manchester City. Λες και το είχαν σκηνοθετήσει οι παίκτες του ΠΑΟΚ και της Eindhoven να κάνουν τις δύο μεταξύ τους μονομαχίες να μοιάζουν σαν δύο σταγόνες στο νερό. Νίκη του Δικεφάλου με ανατροπή στην Τούμπα, νίκη με ανατροπή των κόκκινων στην Ολλανδία. Τι κι αν ο Δικέφαλος προηγήθηκε με 2-0 πολύ νωρίς στο μάτς με τα γκολ των Βαρέλα στο 4 και Τζόλι στο 13, η Eindhoven τον υποχρέωσε στην πρώτη ήττα του στη φάση των ομίλων και πλέον ο όμιλος έγινε άνω-κάτω, όπως ακριβώς ήταν και το μάτς στο Άδειο, στο Άδειο Φίλιπς, από όπου για τρίτη φορά οι ασπρόμαυροι έφυγαν με άδεια χέρια. Ο Παύλο Γκαρσία ανέλαβε πλήρως ευθύνες για τα αμυντικά λάθη της ομάδας του ΠΑΟΚ στην ήττα με σκορ 3-2 στο παιχνίδι της Ολλανδίας. Μπήκαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο, πατήσαμε καλά, σκοράραμε 2 φορές. Κάναμε κάποια λάθη αμυντικά, όμως στο 2 είχαμε την ευκαιρία να βάλουμε και τρίτο γκολ σε αντεπίθεση. Ξέραμε ότι έχουν καλή ομάδα, κάναμε κάποια λάθη αμυντικά. Πρέπει να βελτιωνόμαστε. Είναι δικό μου κομμάτι. Από εκεί και πέρα, παρά την ήττα από την Eindhoven, η οποία πλέον αναρριχήθηκε στη δεύτερη θέση του ομίλου, ο Δικέφαλος εξακολουθεί να κρατά την τύχη του στα πόδια του, καθώς θα νικήσει την Ομόνια στην Λευκοσία και τη Γρανάδα την τελευταία αγωνιστική στην Τούμπα, προκρίνεται σίγουρα στην επόμενη φάση του Europa League. Έτσι, οι ασπρόμαυροι θα αντιμετωπίσουν την Κυριακή τη Λαμία εκτός έδρας, ενώ την επόμενη Πέμπτη ακολουθεί το παιχνίδι με την Ομόνια στην Κύπρο για την πέμπτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League. Η νίκη μοιάζει μονόδρομος για την ομάδα του Παύλο Γκαρσία, με τον Ουρουγουανό να μην υπολογίζει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση τον Ντόγκλας Αουγκούστο, που χθες συμπλήρωσε κάρτες, με τον Βραζιλιάνο να χάνει ένα σημαντικό παιχνίδι. Ο 23χρονος μέσος πέρασε το παιχνίδι σαν αλλαγή χθες, αλλά στο 71ο λεπτό αντίκρισε την κίτρινη κάρτα που θα τον κρατήσει εκτός.
Δοκάρι και μέσα μέρος δεύτερο. Να πάμε τώρα να σχολιάσουμε την ήττα της ΑΕΚ από την Ζόρια με 0-3. Όπως έλεγες και στην εκείνη της εκπομπής, Κωστή, γίνεται πολλής λόγος για την εντεκάδα που κατέβασε ο Μάσιμο Καρέρα σε αυτό το μάτς, αλλά και τις αλλαγές που έκανε ειδικά μετά την αποβολή του Σακόφ. Εδώ βλέπουμε με τριάδα πίσω και τον Τάνκοβιτς με τον Λιβάγια μπροστά. Το ερώτημα είναι αν χρειαζόταν ένα 3-4-3 ή ένα 3-5-2 κόντρα στην Ζόρια, σε μια ομάδα που της έχεις βάλει 4 γκολ εκτός έδρας. Κοίταξε Γιάννη, αυτός το σκέφτηκε να κρατήσω το 0 και βλέπω μετά. Αλλά ακόμα και το 3-5-2 αυτό, εγώ βλέπω λάθη. Ναι. Δηλαδή, αυτός παίζει 3 στόπερ, 2 back half, ένα εξάρι, το Σιμόες και 2 οκτάρια. Εκεί που είναι ο Σάκοφ με τον Κρίσκι, είναι σαν τρίγωνο, ας πούμε. Ναι, Σιμόες μπροστά από τον Τσιγκρίσκι, Σακόφ δεξιά και Κρίσκι είναι αριστερά. Έλειπε ο Μάνταλος. Είναι απώλεια μεγάλη για το επιθετικό κομμάτι. Θεωρώ απαράδεκτο να μην παίζει σε αυτό το μάτσο ο Βασιλαντονόπουλος. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο πρόβλημα ή τι πρόβλημα είχε ο τερματοφύλακας, γιατί την πλήρωσε και από την απώλεια του Ζητώτα, ο οποίος έχει ρυθμό, που και ο Αθανασιάδης. Δεν ξέρω και το ρεπορτάζ για ποιο λόγο δεν υπήρχε κάποιο τραυματισμό. Έκρινε ο Καρέρα ότι έπρεπε σε ένα ευρωπαϊκό μάτς να κάνει το ρωτέσιο. Δηλαδή έχει να παίξει με συγχωρείς 2 χρόνια μπάλα ο Αθανασιάδης. Ποιο ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Δηλαδή δεν μπορούσε να το βάλει σε ένα μάτς με τη Λαμία ή ας πούμε με τον Ατρόμητο ή ξέρω εγώ. Ή με τη Λάρισα προχθές. Με τη Λάρισα και πρέπει να τον φορμάρει τώρα στο ευρωπαϊκό. Ένα λάθος στον τερματοφύλακα. Μετά, όταν παίζει 3 στόπερ εκ των μπακάκι εκεί, το χαραμίζει τον μπακάκι. Ο μπακάκι είναι ένα παιδί φιλότιμο. Η καριέρα του είναι στο 3-5-2, είτε δεξί στόπερ στο τρίτο στόπερ είτε αριστερό. Δηλαδή η καλύτερη διάταξη από το να βγάλει έξω τον Νελτερτεζάο, να βάλει τον Τζικρίσκι, τον Σβάρναρ αριστερά και τον Μπακάκι. Και να βάλει τον Βασιλαντονόπουλο, να πάρει ταχύτητα. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι δεν χρειαζόταν σε αυτό το μάτς να παίξει με τρία. Εγώ σου λέω πάνω στο 3-5-2. Αλλά έξω και μετά, την αποβολή. Δεν έχει την ποιότητα. Έχει μια ταχύτητα. Εντάξει, και λάθος. Μετά την αποβολή πάντως, Κώστα, είχε τρικυμία στο κεφάλι του Καρέρα. Έβαλε το Σβάρνα δεξιμπακ και θα δούμε μετά στις φάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι βγήκε μια φορά το παιδί, αφού εκεί του ζητήθηκε να παίξει, εκεί έπαιξε, να κάνει μια σέντρα. Κάνει τη σέντρα. Και το δοκάρι, ναι. Ναι, η μπάλα πήγε να μπει γκολ. Ο Σβάρνα δεν κοίταγε τη φάση, γιατί ήταν απογοητευμένος από την σέντρα που έβγαλε. Ναι, λοιπόν, γιατί έτσι όπως φάνηκε, σαν να ήταν απογοητευμένος γιατί δεν μπήκε τον γκολ. Όταν λοιπόν έχει 3 στόπερ, βάζει τον μπακάκι δεξί στόπερ για να μπορέσει να το κάνει ευέλικτο όταν το γυρίσει. Έλα ρε μπακάκι δεξί μπακ. Ξέρω εγώ, πάνε Βασιλαντονόπουλε στα χαφ να μπορεί να έχει εσωτερικέ αλλαγέ προσιτέ. Τώρα, εύκολες, να ρωτήσω κάτι άλλο. 16 Φεβρουαρίου, πρώτα ο Θεός, είναι προγραμματισμένο το ντέρμπι ΑΕΚ με Ολυμπιακό. Ναι. Ήδη πολλοί λένε ότι εάν δεν αλλάξει άμεσα εικόνα η ΑΕΚ, μπορεί να μην προλάβει να είναι στον πάγκο ο Μάσιμο Καρέρα μέχρι αυτό τότε. Αυτό είναι. Φαίνεται από τα ρεπορτάζ, από τα πρωτοσέλιδα, από την περιραίωση ατμόσφαιρα. Υπάρχει μια τάση στοχοποίησης στον προπονητή, ο οποίος δίνει δικαιώματα. Yeah. Δηλαδή, άμα εγώ τώρα θέλει να με φάει ο Μπούζος ή ξέρω εγώ ένας συνάδελφος, άμα του δώσω δικαίωμα, θα με φάει λάχανο. Λέει με έφαγε, μα του δώσες δικαίωμα. Και εγώ μπορώ να δώσω δικαίωμα να με φάει ο άλλος. Δεν πρέπει να του δώσω το δικαίωμα. Δεν λέει με έφαγε, έδωσα το δικαίωμα να με φάει. Μετά, όταν έχει τρίγωνο στο 3-5-2, ο Σιμόες είναι καλός εξάρι. Έχει τον Κρίσκης. Ο Τάνκοβιτς πρέπει να μπει εκεί. Στη θέση του Μάνταλου. Έχει ποιότητα και μπορεί να στραβηχτεί και στη μια μεριά αριστερά. Προς τα πάνω από τον Ισούα. Και θα βάλει στο Λιβάγιο με τον Ασαριφάνη. Δύο σεντερφόρ. Εντωμεταξύ. Πίσω. Εντωμεταξύ. Και μπορεί να τα αλλάξει πανεύκολα. Και έχει μια, αυτός και μια βαριά ομάδα. Σβάρνα στην Κρίσκη, Δελτερτεράου. Ο Ισούα όχι καλή κατάσταση. Σακόφ αργός. Κρίστη είναι αργός, Σιμόες αργός.
Έχει ένα γρήγορο τον Ντάνκοβιτς και τον Μπακάκη, ο οποίος δηλαδή μου φτιάχνει μια βαριά ομάδα. Εδώ στο chat διαβάζω ότι υπάρχουν πολλά παράπονα από φίλους Ισάκ για τον Λιβάγια. Ότι τεμπελιάζει. Ότι τεμπελιάζει. Λοιπόν, το τεμπέλαρο λέει και τα λοιπά. Ο Λιβάγια δική τον εαυτό του, φίλε, ξέρει πολύ μπάλα, λένε τεμπέλης. Πολλά, τα διαβάζω και εγώ. Πάμε να δούμε λίγο και τις φάσεις. Έχουμε την αποβολή του Σακόφ για την αγωνιά πάνω στον Ιβανισένια. Βέβαια, υπάρχουν και εδώ πολλές ενστάσεις για το αν θα έπρεπε να δοθεί η πρώτη κίτρινη κάρτα. Δεν ήταν, εδώ δόθηκε η δεύτερη, και που ήταν αυτή, αλλά σήμαινε αποβολή. Το λάθος του Αθανασιάδη, που είναι βαρύ για το παιδί, αφού συνδυάστηκε στον τεμπούτο του για φέτος στον πάγκο της ΑΕΚ. Δεν φταίει αυτός. Ναι. Φταίει ο άλλος που τον έβαλε σε αυτό το μάτς, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Θα έπρεπε να πάρει κάποια άλλα παιχνίδια, να ξεκουραστεί και ο Ζητώντας και τα λοιπά, στο πρωτάθλημα, το οποίο άντε να χάσω και ένα πόντο, εντάξει, έχω άλλα 30 μάτς. Mm-hmm. Εδώ, το Γκες. Δηλαδή, έχει να παίξει 2 χρόνια το παλικάρι. Έχει χάσει την αίσθηση του χώρου, του χρόνου, τερματοφύλακας. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που έχει κάνει του Άρη, ο Πιτσιρικάς, που έχει να παίξει 2 χρόνια και τον βάζει και θα ρίξει και είναι 7-8 παιχνίδια, 10 παιχνίδια μόνιμος, είναι περίπτωση, είναι σπάνιο, είναι εξαίρεση. Εντάξει, ο Σιαμπάνης βέβαια έχει κάνει και 1,5 χρόνο στην Nottingham Forest, δηλαδή άλλες προπονήσεις στην Αγγλία, έτσι. Ναι, και λοιπόν, οι Άγγλοι έχουν σε κάθε παίκτη και ένα ειδικό γυμναστή. Mm-hmm. Μου λέει ο μπαμπάς του Βέλιου, όταν είχε πάει στην Everton ο Βέλιος, πότε είχε πάει, κάθε παίκτη έχει και ένα προσωπικό γυμναστή. Έχει τρελαθεί, ρε, του λέω. Λέει ναι. Πάμε να δούμε και τη φάση με το δοκάρι από την σέντρα του Σβάρνα. Λίγο έλειψε να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα. Και στο φινάλε που πλέον έχουν καταρρεύσει τα πάντα, το πέναλτι που κάνει ο Γαλανόπουλος στον Λούνοφ για το τελικό 0-3. Τώρα, να πάμε και στον Ολυμπιακό. Πριν να πούμε ότι έχουμε τις πιθανές εντεκάδες για Ολυμπιακό και Άρη, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την Κυριακή υπάρχει και το ντέρμπι κορυφής, όπως έχουν έρθει τα πράγματα ανάμεσα σε Άρη και Ολυμπιακό, να δούμε πιθανές εντεκάδες. Τελευταία φορά, Γιάννη, που πήγα σε ντέρμπι κορυφής Άρη Ολυμπιακό, ναι, ήμουνα έκτη δημοτικού, πρώτη γυμνασίου. Mm. Είχα πάει στο Χαριλάου το 80, Άρης Ολυμπιακός 2-1, με κάλπικο γκολ του Νικολούδη και ανύπαρκτο πέναλτι του Πάλα, κέρδισε ο Άρης και πήγε στον Παράζ. Έκτοτε Άρης Ολυμπιακός ντέρμπι κορυφής. Θα πήγαινα τώρα στα 52, είναι πολλά τα χρόνια. Πάμε να δούμε και σε full screen. Εδώ έχουμε την επιστροφή του El Arabi, ο οποίος ξεπέρασε τον ιό, με Μασούρα Ιβρουσάη που άρεσε παίζοντας ως αλλαγή κόντρα στην City, Καμαρά Φορτούνη, Μπουχαλάκη Εμβιλά, Χολέβα, Ραφίνια Ιντρέγκερ, Σισέ Σεμέδο και Σα, πάλι σε ένα 4-3-3. Αυτό τώρα είναι για μένα ένα διάβασμα του προπονητή του Ολυμπιακού πάνω στον Άρη. Δηλαδή έχει μελετηθεί ο Άρης. Έχουν δει ότι ο Άρης είναι μέτριος στην τετράδα του, ανύπαρκτος στο εννιάρι του, καταπληκτικός στον άξονα του από το 6, 8, 10, το 11 και το 7. Και τι κάνει αυτός? Βάζει 3 χαφ, τον Καμαρά πιο ψηλά, τον Μπουχαλάκη και τον Εμβιλά, και έχει το Φορτούνι σε ένα ρόλο σαν τέταρτο χαφ, πιο ελεύθερο. Με το Ραφίνια να πιστεύω να κερδίσει, γιατί ο άλλος δεν μ' άρεσε καθόλου εχθές, ο Τρέγκερ, καθόλου. Να παίρνει τα μέτρα λίγο παραπάνω και να έρχονται 4 στον άξονα εναντίον του άξονα του Άρη για να κάνουν μάχη. Γιατί δεν παίζει ο Φορτούνις δεκάρι να παίξει με εξτρέμ. Φορτώνει τον άξονα του και καλά κάνει, γιατί εκεί θα δώσει μονομαχίες. Ο Άρης έχει και αλλαγές πολλές. Δηλαδή ο Άρης έχει 5-9 παίκτες να παίξουν σε 5 θέσεις εις άξιους. Πάμε να δούμε και την πιθανή εντεκάδα του Άρη, γιατί θυμίζω ότι με την σφραγίδα του Άκη Μάτζιου και με το 0 στα μετώπισεν, ο Άρης έχει κάνει πολλές νίκες με το αγαπημένο του 1-0 και είναι
στην κορυφή της βαθμολογίας. Και εδώ βλέπουμε αντίστοιχα Σούντγκρεν, Σάκιτς, Μπεναλουάν, Ρόουζ, ο Σιαμπάνς κάπου τα δοκάρια, Τζέγκο, Σάσα, Ικάτσε, Γκαρσία, Γκάμα, Μπερτόλιο και ο Μάνος. Κοίτα, αν φτάσει η μπάλα στο Σούντγκρεν και το Σάκιτς, μπορεί να παίξουν και ανάποδα, να παίξει ο Σάκιτς αριστερά και ο Σούντγκρεν, μάλλον το ανάποδο θα γίνει, ο Ολυμπιακός θα περάσει. Όσο πιο πολλές φορές φτάσει η μπάλα στα εξτρέμ του Ολυμπιακού πάνω στο Σάκιτς και στο Στρούγκεν και περάσει η μπάλα εκεί, εκεί θα έχει θέματα ο Άρης. Ο Ματίγια, ο Ματίγια ή ο Μπερτόλιο θα παίξει εκεί που βλέπουμε ή θα εναλλάσσονται. Ο Μπερτόλιο θα παίξει δεκάρι, τον Γκαρσία θα πάει αριστερά, το πιο πιθανό. Ναι. Και θα παίξει ο Ματίγια με τον Τζέκο πιο πίσω στα χαφ και θα μπει ο Μπερτόλιο δεκάρι, ο Γκαρσία αριστερά, ο Γκάμα δεξιά και ο Μάνος σεντερφόρ. Ο Τζέκο μετέ, έτσι θα γίνει. Άρα δηλαδή μάλλον Ματίγια τη Σάσα στο αρχικό σχήμα δίπλα στο Τζέκο. Ο Σάσα δεν ξεκινάει με τον Γκάτσε, ο Σάσα έχει και τα κιλά. Ναι. Και το δίδυμο Τζέκο Ματίγια δύσκολα θα χαλάσει στον Άρη. Δεν το βλέπω να χαλάει. Μάλιστα. Θα είναι δηλαδή μεγάλο ρίσκο να πάρει το Ματίγια με τον Τζέκο. Έχουν κάνει πολύ καλές άμυνες, έχουν κάνει ντουμπλαρίσματα, έχουν έρθει πολύ καλές προσωπικές μονομαχίες, πιέσεις στον αντίπαλο. Θα το κάνει, θα είναι λάθος πιστεύω. Θα είναι λοιπόν, ρίσκο. Πάμε να δούμε γρήγορα και τις φάσεις από τον αγώνα Ολυμπιακός Manchester City. Το γκολ της City είναι από έναν... Ναι, όπως κατέληξε η φάση, ωραίος συνδυασμός του Sterling με τον Foden. Εδώ που βλέπουμε πως τακτικά η άμυνα του Ολυμπιακού, παρά το γεγονός ότι είναι τρεις στόπερ, δεν αντιδρά σωστά και γιατί η City αλλάζει γρήγορα την μπάλα, οι παίκτες του Pep Guardiola, αλλά και γιατί δεν έχει δουλευτεί ποτέ αυτό το 3-4-3. Βέβαια, είναι και δύσκολο, Γιάννη, όταν παίζει μια ομάδα χωρίς κλασικό, όπως το λένε, νιάρι, ναι. Δεν μπορείς να δώσεις εύκολα και εντολές, να μαντουμάρεις, δηλαδή να πεις παίζει ένα γερό παιδί μπροστά, ακόμα και ο Χάλαντ να είναι, μπορεί να του πεις του στόπερ, θα σε σήκοντα στο Χάλαντ. Αυτή εδώ, από ό,τι είδα ο Στέρλινγκ, κάναν κάτι γιόμες, δεξιά και αριστερά, εύκολα κόψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού και μετά είδα τον Στέρλινγκ να έρχεται πολύ προς τον άξονα και να φορτώνει κάθετα. Δεν είναι τυχαίο ότι το γκολ μπήκε από τον άξονα. Δηλαδή άφησε τη γραμμή με εντολή ή το είδε μόνος του και γύρισε προς τα μέσα. Η City είναι μια ομάδα που στον κλειστό χώρο μια από τις καλύτερες στον κόσμο. Έτσι. Να πούμε βέβαια ότι ξεκίνησε η φάση από επιθετικό φάουλ του Σίλβα πάνω στον Ντρέγκερ πριν εξελιχθεί έτσι. Εδώ βλέπουμε συγκεκριμένη φάση. Δεν πήγε καν στο VAR ο ρέφερι. Στην πορεία είχε αρκετές τελικές η City, ο Σα καλός κάτω δοκάρια σε ακόμα ένα παιχνίδι. Θα δούμε την ευκαιρία του Φόντεν με τον Σίλβα που και πάλι είχε παίκτες Ολυμπιακός στην περιοχή του, αλλά δεν είχε γρήγορες αντιδράσεις. Και στο τέλος το σουτ του Φορτούνη με πολύ ωραίο κοντρόλ πέρασε άλλο ουσιαστικά. Η πρώτη τελική του Ολυμπιακού είναι 2 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Αλλά προκάλεσε το σχόλιο του Pep Guardiola, ο οποίος αυτή τη συγχωμηθία που είχε την περίφημη μετά το τέλος του αγώνα και τον εναγκαλισμό με τον Φορτούνη, του είπε ότι όταν έκανε στο κοντρόλ, νόμιζε ότι θα γράψει 1-1 το ταμπλό. Κοίταξε, είναι και η πρώτη φορά που βλέπουμε τον Φορτούνη να χαμογελάει. Εντάξει, ο Guardiola τον πήρε αγκαλιά. Άμα δεν χαμογελούσε για τώρα. Είδαμε το ούλο του Φορτούνη, επιτέλους. Είναι μια χαρά το παιδί. Εντάξει, από αυτό το παιχνίδι δεν τον κρίνουμε. Θα ήμασταν ανόητοι αν πούμε Φορτούνη τι έκανες με τη Manchester City. Αλλά νομίζω ότι ο Φορτούνη μπαίνει σε μια κατάσταση ανόδου. Άμα το δούμε δηλαδή και στο δεκάρι κάποια στιγμή, το βλέπω ότι είναι καλά τα πατήματά του και ότι είναι θέμα χρόνου να βρει και καλύτερα πατήματα. Είναι παίκτης ψυχολογίας και πρέπει να του μιλήσουν με ένα ηθικό τρόπο. Άμα τον μιλήσουν με ιδιαίτερο τρόπο, ο Φορτούνης από το δεκάρι μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις. Το περιμένω
Πάμε και στα προγνωστικά μας σιγά σιγά. Ναι. Να δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε. Έτσι. ΑΕΛ Ατρόμητος. ΑΕΛ Ατρόμητος, θα το παίξω 0 σε ένα γκολ. 0 σε ένα γκολ. Εγώ θα βάλω ισοπαλία. Χ. Ναι. Άρης Ολυμπιακός. Διπλό και άντερ. Διπλό και άντερ. Θα πάρω κι εγώ διπλό και άντερ. Ναι, γιατί όχι. Ναι. Παναθηναϊκός Πανετολικός. Το 2-3 γκολ νομίζω το πιο προσιτό. 2-3 γκολ. Μαζί σου. Ναι. Μαζί σου, αν και αν δεν κάνει και εδώ μπόλον η νίκη. Λοιπόν, Όφι Πας Γιάννηνα. Καλό χι αγωνιστικής. Χι, ε. Εγώ θα πάρω το γκολ γκολ. Και αυτό πολύ πιθανό. Πιο πιθανό το δικό σου. Λαμία ΠΑΟΚ. Και αυτό διπλό και άντερ. Και εγώ θα πάρω διπλό, αλλά θα πάω στο άντερ 3,5, γιατί το 2,5 ναι. το φοβάμαι. Αστέρας Τρίπολη ΣΑΕΚ. Εδώ θα πάρω το Χ. Ναι, και εμένα μου αρέσει ο Παλία, Χ. Και Απόλλων Σμύρνης Βόλος, είναι δευτεριάτικο, αλλά... Πιστεύω ότι μια νίκη ο Παράθυρος θα την κάνει. Ναι. Τη χρωστάει και ο Θεός αυτό. Ναι. Έχει κάνει καλά παιχνίδια. Έχει παίξει μόνο στους μεγάλους, άφησε καλές εντυπώσεις. Καλή ομάδα στο 5-3-2. Πιστεύω ένα σκορ άσος, χαμηλό σκορ και άντερ είναι πάρα πολύ προσιτό. Θα προσέξει πολύ ο Παράσιος να μην χάσει. Από εκεί και πέρα ό,τι μπορέσει να πάρει. Ναι, εγώ θα πάρω τον Άσο σκέτο, γιατί έτσι κι άλλως έχει μεγάλη απόδοση και νομίζω ότι και νομοτελειακά με βάση εμφανίσεις του Απόλλωνα στα τελευταία μάτς μία νίκη. Θα δείξα και διαιτησίες. Πρέπει να την πανηγυρίσει. Νομίζω ότι ο Ιωαννίδης μπροστά, ο Φορ, ο οποίος μαθαίνω προπονείται και μόνος του κάνει ταχύτητες και τα λοιπά, ένα γκολ το χρωστάει σε αυτό το μάτς. Ωραία. Ο Ιωαννίδης. Λοιπόν, με αυτά θα κλείσουμε και για σήμερα. Τη Δευτέρα πρώτα Θεός εδώ για να αναλύσουμε τα του Σαββατοκύριακου. Αύριο Betting Weekend στις 4.30. Να είστε καλά.